Κυρίες και κύριοι, ήρθε η ώρα να φτιάξουμε πολίτικο Θεσσαλονίκης. Το πιο ωραίο γλυκό ever, το πιο εύκολο γλυκό ever, το πιο νόστιμο γλυκό ever, με άρωμα Ανατολής. Και είναι πολύ εύκολο να το φτιάξετε όλοι στο σπίτι χωρίς ιδιαίτερο εξοπλισμό και θα σας δείξω τον πιο σίγουρο και εύκολο τρόπο. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, το πολίτικο Θεσσαλονίκη σε περίπτωση που δεν το έχετε δοκιμάσει ή δεν το έχετε φτιάξει ποτέ σας, είναι ένα σιροπιαστό που από πάνω έχει κρέμα και από κάτω έχει μια υπέροχη βάση με σιμιγδάλι. Σιροπιάζουμε τη βάση, ρίχνουμε από πάνω την κρέμα που έχει μαστίχα και μαχλέπι μέσα, οπότε έχει γεύση τσουρέκι το γλυκό, κατά έναν τρόπο. Και είναι πάρα πολύ ιδιαίτερο και πάρα πολύ αρωματικό. Σε περίπτωση που το φάτε μία φορά, δεν πρόκειται να το ξεχάσετε ποτέ στη ζωή σας. Λοιπόν, χρειαζόμαστε ένα μπολ και πάμε να ετοιμάσουμε πρώτη τη βάση. Σιμιγδάλι μέσα στο μπολ. Ζαχαρίτσα, μπέικιν, σόδα, γαλατάκι και τα αρώματά μας. Μαστίχα και μαχλέπι. Πόσο δύσκολο ήταν αυτό? Από το 1 έως το 10, πείτε. Είναι πανεύκολο. Κοιτάξτε εδώ. Αυτό ήταν. Βουαλά! Παίρνουμε το ταψάκι μας, το έχουμε βουτυρώσει καλά. Ρίχνουμε μέσα το μείγμα μας. Τέλειο! Δεν χρειάζεται να δυσκολευτείτε πολύ με το άπλωμα, απλώνεται μόνο του. Και ο φούρνος μου είναι προθερμασμένος σε 180 βαθμούς, θα ψήσω για 20 λεπτάκια. Και μόλις είναι έτοιμο, θα βγάλω έξω και θα αφήσω να κρυώσει. Συνέχεια θα φτιάξουμε το σιρόπι μας και την κρέμα μας για να τελειώσουμε το γλυκό μας. Εύκολο! Και η βάση μας είναι έτοιμη, έχει κρυώσει πάρα πολύ καλά όπως βλέπετε. Και ήρθε η ώρα να τη σιροπιάσουμε. Για το σιρόπι τα πράγματα είναι εύκολα. Νεράκι, ζαχαρίτσα και κανέλα. Πάνω στη φωτιά. Και περιμένουμε μέχρι που να βράσει. Μόλις βράσει, αυτό το σιρόπι θα το ρίξουμε στο παντεσπάνι μας, εισαγωγικά. Και το σιροπάκι μου είναι έτοιμο. Περιμένουμε μέχρι που να λιώσει τελείως η ζάχαρη μέσα. Και αυτό που θέλω να κάνετε είναι με το που δείτε να βράζει, κατευθείαν θα βγάλετε από τη φωτιά. Τώρα, βγάζω το σιρόπι μου και σε καμία περίπτωση ποτέ δεν σιροπιάζουμε κάτι από το κατσαρόλι. Έτσι. Άμα το ρίξετε από το κατσαρολάκι, τότε θα διαλυθεί το κέικ σας, το σιροπιαστό σας ή οτιδήποτε κάνετε. Γι' αυτό το λόγο πάντα πρέπει να το κάνουμε με τρόπο και πάντα πρέπει να χρησιμοποιούμε μία κουταλίτσα. Κοιτάξτε εδώ. Και το καταπληκτικό εδώ είναι ότι όλο αυτό το σιρόπι τελικά θα μπορέσει να το τραβήξει από κάτω η βάση μας. Τώρα, για την κρεμούλα, τα πράγματα είναι πάρα πολύ εύκολα. Σε μία κατσαρόλα βάζουμε σχεδόν όλο το γάλα. Απλά θα κρατήσω περίπου 50 με 75 ml στην άκρη. Θα ρίξω μέσα τη μισή ζάχαρη και θα βάλω μέσα και το εκχύλισμα βανίλιας. Αυτό το εκχύλισμα βανίλιας είναι με αληθινή βανίλια, οπότε έχουν και σποράκια μέσα και αυτό φαίνεται, μας αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν, βάζουμε πάνω στη φωτιά και παίρνουμε ένα μπολάκι. Και τώρα θέλω ένα σύρμα, αυτό, και θα προσθέσουμε μέσα στο μπολ τους κρόκους, την υπόλοιπη ζάχαρη, και θα ανακατέψουμε καλά. Θέλουμε στην αρχή λίγο να διαλυθεί η ζάχαρη μαζί με τους κρόκους και μόλις γίνει αυτό προσθέτουμε το γάλα που έχουμε κρατήσει στην άκρη και συνεχίζουμε το ανακάτεμα. Μόλις ανακατευτούν και αυτά τα υλικά ρίχνουμε μέσα το corn flour. Και έτσι όπως είμαστε μεταφερόμαστε εδώ και σιγά σιγά αφού έχει αρχίσει να βράζει το μείγμα με το γάλα να το ρίξουμε μέσα στο μείγμα με τους κρόκους. Σιγά σιγά. Τέλεια. Τώρα όπως είναι, παίρνουμε ξανά όλο το μείγμα και το ρίχνουμε μέσα στην κατσαρόλα. Οχ! Και η κατσαρόλα μας πάει πάλι πίσω στη φωτιά. Και ανακατεύουμε μέχρι που να σφίξει η κρέμα πατσέλι. Και σε αυτό το σημείο η κρεμούλα μας άρχισε να σφίγγει και το καταλαβαίνουμε πώς όταν εξαφανίζεται τελείως ο αφρός που βλέπετε από πάνω, βλέπετε? Κοιτάξτε εδώ πόσο ωραία και βελούδινη έχει γίνει. Θέλουμε να δούμε μπουρμπουλήθρες. Τέλεια. Βγάζουμε από τη φωτιά, κλείνουμε το μάτι, ρίχνουμε μέσα στο βούτυρο και ανακατεύουμε μέχρι που να ομογενοποιηθεί το μείγμα μας και να αλλιώσει ομοιόμορφα το βούτυρο μέσα στην κρέμα μας. Άμα βάλουμε το βούτυρο παγωμένο στο τέλος, η κρέμα μας θα γίνει καταπληκτική. Έτοιμη! Και αδειάζουμε όλη την υπέροχη κρέμα μας σε ένα μπολάκι. Γιατί πρέπει να κρυώσει, είναι καυτή. Τώρα, σε περίπτωση που θέλαμε να ρίξουμε την κρέμα μας κατευθείαν πάνω στο γλυκό, μπορούσαμε και να αφήσουμε όλο μας το γλυκό να σφίξει κατευθείαν μαζί. Απλά δεν θα ήταν πάρα πολύ
βελούδινη η κρέμα μας. Εμείς επειδή θα προσθέσουμε λίγο σαντιγί στη συνέχεια για να την αφρατέψουμε, θέλουμε πιο αερινή υφή. Γι' αυτό το λόγο δεν ρίχνουμε την κρέμα μας πάνω, παρά θα την καλύψουμε με μία μεμβράνη, θα την αφήσουμε στο ψυγείο να σφίξει καλά και στη συνέχεια θα την αφρατέψουμε και θα τη ρίξουμε πάνω από το γλυκό μας. Οπότε, αυτό πάει ψυγείο για μισή με μία ωρίτσα μέχρι να παγώσει τελείως. Αυτό το αφήνουμε στην άκρη μέχρι να κρυώσει τελείως και στη συνέχεια θα συνθέσουμε το γλυκό μας. Η βάση μας έχει κρυώσει και η κρεμούλα μας. Οπότε ήρθε η ώρα επιτέλους να συνθέσουμε το γλυκό μας. Έχω ετοιμάσει εδώ πέρα μία σαντιγί χωρίς καθόλου άχνη ζάχαρη. Ουσιαστικά είναι μόνο χτυπημένη κρέμα. Σε περίπτωση που θέλετε να είναι πολύ γλυκό το γλυκό σας, βάζετε και λίγο άχνη ζάχαρη. Βέβαια, το πώς κάνετε σαντιγί, link στο τέλος του βίντεο. Πατάτε και έχουμε αναλυτικά πώς γίνεται μία σαντιγί. Αυτό που θα δείτε τώρα είναι ότι έχει ζελατινοποιηθεί η κρέμα μας. Κοιτάξτε, και αυτό είναι που δεν θέλαμε. Γιατί σε περίπτωση που τη ρίχνουμε όπως είναι πάνω στο γλυκό μας, θα έχει γίνει ακριβώς έτσι, οπότε δεν θα έχει μία βελούδινη υφή. Γι' αυτό το λόγο τη βάζουμε σε ένα μπολ, παίρνουμε ένα σύρμα. Μπορείτε να το κάνετε και σε μίξερ, αλλά σας είπα ότι η συνταγή είναι πανεύκολη και μπορείτε να την κάνετε χωρίς ιδιαίτερο εξοπλισμό. Οπότε γι' αυτό το λόγο το κάνω και εγώ με ένα σύρμα. Και μόλις πάσει η κρέμα και γίνει βελούδινη, ήρθε η ώρα να προσθέσουμε μέσα τη σαντιγί. Ρίχνουμε μέσα τη σαντιγί μας. Βάλτε την όλη, δεν χρειάζεται να βάλετε εδώ στη σαντιγί. Και κατευθείαν ανακατέψτε. Εδώ. Απαλές κινήσεις. Θέλουμε να μείνει αυτή η βελούδινη υφή που έχει η κρέμα μας. Και με τη σαντιγί θα γίνει έξτρα βελούδινη. Υπέροχο γλυκό. Κανονικά θα έπρεπε όλη η Ελλάδα να έχει αυτό το γλυκό γιατί είναι από τα πιο νόστιμα γλυκά που έχουμε. Λοιπόν, ρίχνουμε την κρέμα μας. Απλώνουμε καλά. Τέλεια, σε αυτό το σημείο μην αρχίσετε να τρώτε κρέμα. Πρέπει να αφήσετε και το γλυκό σας την κρέμα. Και όπως είναι, βάζουμε στο ψυγείο να κρυώσει καλά. Μετά από μία ωρίτσα θα κόψουμε κομμάτι. Και ήρθε η ώρα να κόψουμε επιτέλους το σούπερ γλυκό μας. Τώρα δεν πρέπει να λυπηθούμε την κανέλα. Ρίξτε μπόλικι από πάνω και ουσιαστικά το πολιτικό αυτό είναι το χαρακτηριστικό, ότι η κανέλα από πάνω. Και όπως είναι, πρέπει να το κόψω σε ωραία κομμάτια. Οπότε. Εδώ και εδώ. Άρα κόψαμε 3, 6, 9 κομμάτια. Να βγάλω κεντρικό ή ακριανό. Κεντρικό. Κεντρικό λοιπόν. Πρέπει να πω τώρα κάτι, έτσι. Πρέπει να περιγράψω ότι είναι τέλειο. Πρέπει να περιγράψω ότι οι στρώσεις φαίνονται καταπληκτικά και επίσης είναι σιροπιασμένο ακριβώς όσο πρέπει ο πάτος. Η κρέμα είναι πάρα πολύ ισορροπημένη και όσο πρέπει από πάνω. Και το γλυκό έχει κάτσει ακριβώς το γύρο το πιατάκι, λες και το είχαμε μετρήσει με, πώς λέγεται, διαβήτης. Κοιτάξτε μέσα πόσο υπέροχο που είναι. Δεν έχει περισσέψει σιρόπι. Το σιρόπι είναι ακριβώς όσο πρέπει να είναι. Σε περίπτωση που κάνετε μία φορά το πολίτικο το δικό μου, θα δοκιμάσετε το καλύτερο πολίτικο που έχετε φάει ποτέ σας. Το πιο πεντανόστιμο πολίτικο Θεσσαλονίκης είναι έτοιμο και έχω ξετρελαθεί από τα αρώματα που βγάζει. Και ελπίζω σήμερα να έχετε παρατηρήσει κάτι διαφορετικό στην κουζίνα μου, ε. Έχει έναν αέρα Θεσσαλονίκης. Όχι μόνο για το πολίτικό μας, αλλά έχουμε και τα νέα συλλεκτικά. Μπουκάλια της Coca-Cola με θέμα τη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να τα βρείτε στη Θεσσαλονίκη. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που μας παρακολουθήσετε για άλλη μια φορά. Είτε είστε από τη Θεσσαλονίκη, είτε όχι, πρέπει να κάνετε το πολίτικο αυτό. Εσείς που είστε από τη Θεσσαλονίκη, μπορείτε να απολαύσετε και την Coca-Cola στη νέα συλλεκτική της συσκευασία. Και ραντεβού στο επόμενο επεισόδιο. Μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe, comments κάτω από το βίντεο και φυσικά να μοιραστείτε τη συνταγή με τους φίλους σας. Όλους τους φίλους σας. Γεια σας.